Και πάμε στο Μανώλη Κωστίδη στη Κωνσταντινούπολη, γιατί επανήλθε πριν από λίγο με δηλώσεις του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιτιθέμενος ξανά στους βιομήχανους της χώρας του, αλλά και στα παγκόσμια συμφέροντα. Μανώλη. Υπάρχει τρομερή κόντρα. Δεν θα καταφέρετε να ρίξετε την κυβέρνηση. Οι εκλογές θα έχουμε το 2023, δήλωσε προς τους επιχειρηματίες, απευθύνονται προς τους επιχειρηματίες. Τώρα τα βάζει με τους βιομήχανους. Αυτοί φταίνε για όλα, κατά την άποψή του. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ότι δεν θα γίνει ο Τούρκος πρόεδρος μεζές των παγκόσμιων βαρώνων. Τώρα δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί. Ο Τούρκος πρόεδρος αυτό δηλώνει χαρακτηριστικά. Όμως η τουρκική διάσταση σήμερα έγινε ασανσέρ. 11% υποτίμηση πριν από μία ώρα, τώρα 8% ανατίμηση, τρομερή κερδοσκοπία, κάποιοι βγάζουν τρελά λεφτά, όμως ο Τούρκος πολίτης χάνει λεφτά. Αυτό είναι το σίγουρο, διότι σκεπτόμενο τις τελευταίες ημέρες ήταν το χαρτονόμισμα αυτό, οι 200 λίρες. Αυτό είναι εσύ το μεγαλύτερο χαρτονόμισμα της Τουρκίας. Όταν εκδόθηκε πριν από 10 χρόνια, άξιζε περίπου 110 ευρώ. Σήμερα το μεγαλύτερο χαρτονόμισμα της Τουρκίας, η αξία του είναι περίπου 9 με 10 ευρώ. Ανάλογα το ασανσέρ που σας έλεγα με την ισοτιμία. Αυτό τα λέει όλα. 10 ευρώ. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Το παράδειγμα. Δηλαδή οι βαρώνοι και οι παγκόσμιοι εχθροί της Τουρκίας μπορεί να υπάρχουν, όπως δηλώνει ο Τούρκος πρόεδρος. Όμως ο Τούρκος πόλης αυτό ξέρει, αυτό βλέπει. Βεβαίως υπάρχει ένας έντονος πανικός, διότι οι δηλώσεις του Τούρκου πρόεδρου που λέει ότι δεν θα αγνοήσω την οικονομική θεωρία, το είπε ξεκάθαρα χθες ο ίδιος, και θα εφαρμόσω τον νόμο του Ισλάμ, τον νόμο που λέει το Κοράνι, προκάλεσε μεγάλο πανικό στους Τούρκους που σήμερα σήκωναν και χρήματα από τις τράπεζες, κυρίως τα συναλλάγματά τους. Νομίζω τα πράγματα θα συνεχίσουν έτσι τις επόμενες μέρες. Αν θα εφαρμοστεί ο Ισλαμικός νόμος στην οικονομία, να δούμε με ποιον τρόπο. Όλα αυτά διαμορφώνουν συνθήκες πανικού, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.